Καλησπέρα, χαίρετε. Δεν είναι έτσι αγάπη, λέει ο τίτλος του vlog. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία απόψε. Θα σας δώσω μερικές πληροφορίες πρώτα και μετά θα σας διαβάσω ένα γράμμα, το οποίο από ό,τι κατάλαβα, η φίλη που μου το έστειλε, το έχει στείλει στον πρώην της μετά που χωρίσαν. Η κοπέλα που γράφει είναι γύρω στα 40 και είχε σχέση με κάποιον περίπου στην ηλικία της, ο οποίος ήταν χωρισμένος με διαζύγιο, με δύο παιδιά και την παρακαλούσε να κάνουν σχέση. Μετά από έξι μήνες χώρισαν, λέει ότι από την αρχή της σχέσης τους υπήρχαν ενοχλείς από την πρώην γυναίκα του, όχι για τα σημαντικά θέματα των παιδιών, αλλά για να ασκήσει έλεγχο και παρεμβατικότητα στη σχέση του πρώην άνδρα της με την, με την τότε σύντροφό του δημιουργώντα του ενοχέ ότι δεν είναι καλό πατέρα. Την ίδια τακτική ακολουθούσε και η πρώην του. Σκοπό όλων αυτών ήταν να τον έχουν τον πρώην γαμπρό, τον πρώην σύζυγο, υπηρέτη. Εγώ που είμαι ελεύθερη γυναίκα γνωρίζω εξ αρχή την κατάστασή του και την ύπαρξη δύο παιδιών και τι όποιε υποχρεώσει έχει και θα έχει απέναντι στα παιδιά, λέει η άρνηση του Όμω να βάλει όρια στο πρώην περιβάλλον του που συνέχιζε να του αναθέτει εργασίε συζυγικέ, για παράδειγμα να μαζέψει τα χαλιά, και συγχρόνω η έλλειψη σεβασμού προ το πρόσωπό όμω, το νέο πρόσωπο τη ζωή του, η έλλειψη ικανότητα διαχείριση αυτών των καταστάσεων, επέφεραν τη ρήξη στη σχέση μα, λέει η φίλη. Με δική μου παρότρινση, παρακολουθούμασταν εδώ και τρει μήνε από ψυχολόγο για την επίλυση όλων αυτών των θεμάτων, πρώην και παιδιά, αλλά αυτό δεν ήθελε να συνεργαστεί και δεν ακολούθησε τις συμβουλές των, τον ειδικών. Και μου έχει γράψει και κάποιες άλλες πληροφορίες η φίλη για τον γάμο του πρώην συντρόφου της, ότι λέει ο γάμος του είχε προβλήματα από πολύ νωρί, όπως τις έχει πει αυτός, ότι τα τελευταία χρόνια του γάμου του δεν υπήρχε σεξουαλική ζωή, ότι υπήρχαν υπόνοιες ότι μπορεί η πρώην σύζυγός του να είχε παράλληλη σχέση, ενώ ήταν μαντρεμένη και γι' αυτό και να χώρισαν, και ότι αυτός ε, ε, δεν ήθελε να χωρίσει. Ε, όταν τον είχε γνωρίσει, ήταν μόλις είχε φύγει το διαζύγιο του, επέμενε αυτός να κάνω σχέση, την κυνηγούσε και τελικά έκανα σχέση πάνω από 6 μήνες μετά. Δηλαδή όταν ξεκίνησαν τη σχέση τους, ήδη είχε και 7-8 μήνες που είχε βγει το διαζύγιο του και πάνω από 6 μήνες που αυτός τη επέμενε για να κάνω σχέση. Σας διαβάζω τώρα το γράμμα που του έστειλε. Από το σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ για πάντα, σ' αγαπώ και όλα θα γίνουν και θα διορθωθούν, κάνε λίγο υπομονή και θα είμαι πλάι σου, δεν ήρθα στη ζωή σου τυχαία, δεν μπορώ χωρίς εσένα, ξέρω ότι όλα θα είναι όμορφα, είσαι ζωή μου, ήρθα στη ζωή σου για να μείνω, θα σε παντρευτώ, θέλω να σε κάνω μανούλα Είσαι η γυναίκα μου, θέλω να χαμογελάς πάντα. Έφτασες να μου λε, δεν είσαι ευτυχισμένη και δεν ήρθα στη ζωή σου για να κλείς. Σοβαρά, τολμάς και ρωτά κάτι τέτοιο. Πίστεψε με, δεν είναι καθόλου μαγκιά και καθόλου μεγάλο αντριλίκι, αλλά πολύ μεγάλη ανοριμότητα να με εκφράζει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, έκανε πίσω μετά αυτό και τη λέει: Δεν είσαι ευτυχισμένη. Και εγώ δεν ήρθα στη ζωή σου για να είσαι δυστυχισμένη. Γι' αυτό για να είσαι εσύ ευτυχισμένη, φεύγω. Άρα για το καλό σου σε χωρίζω. Δεν είμαι ευτυχισμένη, του λέει αυτή η κοπέλα, γιατί εσύ δεν έκανε κάτι από αυτά που με υποσχέθηκε για να είμαι ευτυχισμένη. Μάλλον έκανε εσύ προβολή του εαυτού σου με αυτόν τον τρόπο να μου λες ότι εγώ δεν είμαι ευτυχισμένη, γιατί εσύ δεν ήσουν ευτυχισμένο και δεν είχε τα κότσια να πει ότι πιέζομαι και φεύγω. Διαψεύστηκα και έφυγα. Πειραματίστηκα και το πείραμα πέτυχε. Αν δεν μπορούσε να με κάνει ευτυχισμένη γιατί ήρθε στη ζωή μου, γιατί μη υποσχέθηκε γάμου, παιδιά, συγκατοικήσει, Μάλλον δεν ξέρει τι σου γίνεται. Άλλο ένα που δεν ξέρει τι του γίνεται. Εδώ να πω ότι κανεί άντρα δεν θα μα κάνει ευτυχισμένε, και καμιά γυναίκα δεν θα κάνει κανέναν άνδρα ευτυχισμένο, και γενικώ κανένα ερωτικό σύντροφο δεν θα μα κάνει ευτυχισμένου, μπορεί όμω να μην μα κάνει δυστυχισμένου, τραβώντα μα τη δική του δυστυχία. Πριν ξεκινήσουμε τη σχέση, εγώ ήμουν πολύ επιφυλακτική και σου είπα όχι. Εσύ με παρότρινες ότι όλα θα είναι καλά και όλα θα αλλάξουν. Μόνο που η αλλαγή έρχεται από μέσα μας και όχι από τα ουράνια. Εν τω μεταξύ εδώ να τονίσω ότι ακούμε το πρώτο μας ένστιχτο. Αν το πρώτο μας ένστιχτο μας λέει όχι αυτός ο άνδρας δεν κάνει για σχέση, όχι αυτή η γυναίκα δεν κάνει για σχέση, την το ακούμε το ένστιχτο μας. Και γιατί δήλωνε ότι θέλει σχέση, οικογένεια και ότι ήσουν έτοιμο να κάνει ακόμα και ένα παιδί και προσπαθούσε να με καταστήσει έγκυο. Γιατί άραγε Μήπως επειδή ήταν μαθημένος από την προηγούμενη κατάσταση ότι η γυναίκα χειραγωγεί τον άντρα με το παιδί και σου λέει αν κάνω παιδί και με την καινούρια θα έχω δικαιολογία ότι για παιδί τώρα λόγω του καινούριου παιδιού που όχι λόγο όχι επειδή δεν αγαπώ τα, τα παιδιά τα προηγούμενα. Ενώ ένας άνθρωπος όριμο και ένας άνθρωπος κατασταλαγμένος που είναι στην ηλικία του και ψυχοσυναισθηματικά, μπορεί να αγαπάει και τα παιδιά του από τον πρώτο γάμο και να κάνει και παιδιά από τον δεύτερο γάμο. Αν είναι έτοιμο να είναι πατέρα. Αυτό δεν ξέρω πόσο έτοιμο είναι να είναι πατέρα για τα πρώτα του παιδιά. Φοβήθηκε λοιπόν και το έβαλε στα πόδια. Να σκέφτεσαι αυτά που πουλά από εδώ και έπειτα και να μην παίζει με τα συναισθήματα των ανθρώπων για να ξεπεράσει το διαζύγιο σου και να καλύψει το ελάχιστο κενό του χρόνου που σου απομένει από τι χρέου τρέχουσε υποχρεώσει σου, τι υπόλοιπε ανάγκε σου από τη νέα σχέση. Όταν ξεκίνησε τη σχέση μαζί μου, πέραν το ότι δήλωνε ότι θέλει να προχωρήσει τη ζωή σου και ότι είσαι έτοιμο για κάποια νέα αρχή, δεν σκέφτηκε ότι θα έχει και κάποιε επιπλέον υποχρεώσει και ότι θα πρέπει να αφιερώνει χρόνο. Μήπω έψαχνε για ένα κυματοθράφστη, για μία μαμά Τερέζα, για μία ψυχολόγο. Ναι, όλα αυτά ήμουν και σου τα προσέφερα στο έπακρο. Κακώ! Σχέση κάνουμε για να καλυτερέψουμε τη ζωή μα. Σχέση κάνουμε για να ρωτευτούμε με την απόκριση. Δεν κάνουμε σχέση για να κάνουμε τι ψυχιατρικέ νοσηλεύτριε του καθενό. Ερωμένη έγινα πολύ αργότερα, διότι είχε τα θέματα σου. Δεν θέλω να ρωτήσω ποια ήταν τα θέματα του. Μπορώ να τα φανταστώ, αλλά δεν θέλω να ρωτήσω. Σεβάστηκα τα πάντα, την κάθε μια σου ιδιαιτερότητα, το κάθε σου πρόβλημα. Ήσουν ένα ερείπιο. Μη πάντα να κάνω υπομονή. Έκανα τεράστια υπομονή. Κακώ έκανε υπομονή. Δεν κάνει με υπομονή στην αρχή μια σχέση. Δεν κάνουμε υπομονή στην αρχή μια σχέση. Υπομονή κάνουμε όταν είμαστε συνδεδεμένοι ουσιαστικά με έναν άνθρωπο, όταν τον γνωρίζουμε καλά, όταν είμαστε σίγουροι για την ποιότητα τη σχέση μα και του συμβαίνει κάτι ή μα συμβαίνει κάτι. Εκεί να κάνουμε υπομονή, όχι να κάνουμε υπομονή στα προβλήματα που φέρνει ο καθένα, τα μπαγκάζια που κουβαλάει από το παρελθόν του. Μεγάλο ψέμα που δήλωσε ότι είσαι έτοιμο ενώ δεν ήσουν. Μεγάλο ψέμα που δήλωσε ότι μπορεί ενώ δεν μπορούσε. Θυμάσαι όταν σε ερώτησε σε μια εκδρομή που πήγαμε, σε μια διαμάχη που είχαμε, μπορεί, είσαι σίγουρο και μου απάντησε ναι. Ήθελε να έρχεσαι στον παράδεισό σου, όπω έλεγε. Φυσικά, παράδεισο βρήκε ο άνθρωπο και μαμά Τερέζα και ψυχολόγο και απ' όλα. Ήθελε να έρχεσαι σε μένα για να ηρεμήσει από τα προβλήματά σου. Μόνο που κι εσύ είσαι άνθρωπο και έχει και εσύ ανάγκη να ερεμήσει από τα δικά σου προβλήματα και να σου φορτώνεται ο καθένα τα προβλήματά του. Μόνο που εσύ νόμισε ότι είχε μόνο δικαιώματα σε αυτή τη σχέση και όχι υποχρεώσει. Και μόλι εγώ σου εξέφραζα τα θέλω μου, εσύ πιεζό σου. Όχι, δεν σε πίεζα εγώ. Εσύ είχε τι δικέ σου πιέσει από την εργασία σου και από την πρώη σου, η οποία σου δημιουργούσε προβλήματα και η οποία θα σου δημιουργεί πάντα προβλήματα και θα παρεμβαίνει στην προσωπική σου ζωή και θα σου καταστρέφει την όποια σχέση θα συνάπτει από εδώ και έπειτα. Και αυτό γιατί εσύ θέλει και τη το επιτρέπει. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σε σχέσει στι οποίε ο ένα από του δύο ακόμη δεν έχει ξεμπερδέψει με το παρελθόν ή δεν έχει ξεμπερδέψει με το παρελθόν γιατί κάνει παράλληλη σχέση, είναι ήδη παντρεμένος ή παντρεμένο ή παντρεμένη και κάνει σχέση με κάποιον ελεύθερο ή κάποια ανελεύθερη, ή γιατί έχει χωρίσει, αλλά ακόμη ψυχολογικά και συναισθηματικά δεν έχει χωρίσει. Οπότε. Τι πιέσει που έχει από την πρώην σύζυγο, τον πρώην σύζυγο, από την οικογένεια, του γονεί του, τα προεμπεθερικά του κλπ. κλπ. ή από τη δουλειά του, δεν, 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 έχει τα κότσια να αντιδράσει απέναντι σε αυτές τις πιέσεις και μόλις ζητήσει το ελάχιστο εννέα του σχέση, πιέζεται. Μάνα μου τον καημένο, πιέζεται. Σχεδόν θα τον λυπηθώ. Σκέφτηκε άραγε, αν και πόσο πιεζόμουν εγώ που στο όνομα της αγάπης επιδείκνια συμπόνια, κατανόηση και υπομονή σε όλα τα προβλήματα σου που είχα, που είχα τη διάθεση να κατανοήσω, να συμπάσχω και μαζί να επιλύουμε κάθε φορά. Εσύ σου κολλημένο όμω και δεν συνεργαζόσουν και δεν συμφωνούσε. Με το να δείχνει διαθέσιμο κάθε ώρα και στιγμή στην πρώη, νόμιζε ότι έτσι κάνει καλό στα παιδιά. Στι ενοχές του έκανε καλό έτσι. Πόσε φορέ δέχτηκα προσβολή και ασέβεια που σε προσωπικέ μα στιγμές έπρεπε να απαντήσει. Σε κάθε ηλίθια δικαιολογία τη πρώην που ήθελε να σου κάνει χαλάστρα στη σχέση. Δηλαδή, μπορώ να φανταστώ ότι ήσασταν μαζί σε προσωπικέ στιγμέ και του έπαιρνε τηλέφωνο για ηλίθια πράγματα και αυτό διέκοπτε την ερωτική επαφή μαζί σου, την όποια μπορούσε να κάνει τέλο πάντων από ό,τι κατάλαβα, για να απαντήσει στην πρώην. Θα εκλαμπούθελε. Την ώρα εκείνη θα ζυκωνόμουν και θα έλεγα Γεια σα. Και θα ήταν τελειωτικό. Δεν σε κατηγορώ που δεν το έκανε γιατί καταλαβαίνω ότι σημαίνει να αγαπήσει, να ερωτευτεί και να συνδεθεί. Και όταν λέω θέκλα μου, θέλω ενώ θέκλα μου να μην ήταν ερωτευμένη. Γιατί όλε και όλοι όταν είμαστε ερωτευμένοι, χαζεύουμε τρόπον Όχι, δεν ήσουν ικανό ούτε τι στιγμέ τι προσωπικέ μα να μου δώσει. Ούτε μα να μου δώσει τον πρώτο ρόλο όπω αρμόζει σε ένα πρόσωπο που βάζει στη ζωή σου και το αποκαλεί ανθρωπό σου. Κρίμα, πολύ κρίμα. Στην αρχή τη σχέση μα μου είπε ότι τα έχει ρυθμίσει όλα και τα έχει ξεπεράσει. Κάτι που φυσικά δεν ίσχυε. Ήμουν ένας άνθρωπος χωρίς προβλήματα και απέκτησα τα δικά σου. Προσέχετε να μην αποκτάτε προβλήματα που δεν είναι δικά σας. Μην το δέχεστε αυτό το πράγμα. Να προσέχουμε να μην αποκτούμε προβλήματα που δεν είναι δικά μας. Να μην το δεχόμαστε αυτό το πράγμα. Εφόσον από την πρώτη στιγμή μου είπες ότι όλα θα ξεπεραστούν και θα διορθωθούν. Το θα, 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 το θα το φύτεψες και το φύτεψαν και δεν βλάστησε το θα. Μπήκα μέσα στα προβλήματά σου πάλι στο όνομα της αγάπης ώστε να τα ξεπεράσουμε μαζί. Με δική σου παρότρινση ξεκίνησε αυτή τη σχέση, ώσπου προδόθηκε κι εσύ και η σχέση μα. Γιατί φέρθηκε έτσι, γιατί έβαλε και έναν άλλον άνθρωπο σε μια συναισθηματική ταλαιπωρία από τη στιγμή που δεν είχε τακτοποιήσει τι εκκρεμότητε με την πρώην, που έπαιρνε τηλέφωνα χωρί να σεβαστεί του χρόνου σου, τη σχέση σου, την προσωπική σου ζωή και σου ζητούσε να τη κάνει τα χατηράκια με πρόσχημα πάντα τα παιδιά σαν να ήσουν άνδρα τη, μη σεβόμενο ότι εσύ έχει βάλει ένα άλλο άνθρωπο στη ζωή σου. Δεν είχα δηλαδή την ηθική και το σεβασμό σου. Έτσι ερμηνεύεται αυτή η στάση στην αγάπη. Έλλειψη ηθική και σεβασμού προ τον άνθρωπό σου όταν παρεμβαίνουν τρίτη στι ιδιωτικέ στιγμέ. Ήμουν το πρώτο πείραμα σου μετά το διαζύγιο. Μόνο που τα πειράματα θα πρέπει να ξέρει ότι αποφεύγουν να τα κάνουν ακόμη και στα ζώα γιατί και αυτά πονάνε. Τι ωραία κουβέντα αυτή που του γράψε. Ήμουν το πρώτο πείραμα σου μετά το διαζύγιο. Μόνο που τα πειράματα θα πρέπει να ξέρει ότι αποφεύγουν να τα κάνουν ακόμη και στα ζώα γιατί και αυτά πονάνε. Τα όρια που θα έπρεπε να βάλεις εσύ απέναντι στην πρώη, στο πρώην περιβάλλον σου και φυσικά δεν έβαλες ποτέ, γιατί δεν ήθελες να βάλεις, και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτου, και την πρώην και την νυν. Υποσχέσεις σου, θα τα ρυθμίσω όλα, θα βρούμε τους ρυθμούς μας, θα διορθωθούν όλα, δεν θα μας, ξανα... μας απασχολήσουν τέτοια θέματα, έλαβαν τέλος. Η καλύτερη τύχη σου εντό εισαγωγικών είναι να ξαναγυρίσει την πρώη σου, γιατί όποια νέα σχέση και να ξεκινά, θα σου την καταστρέφει. Και είναι κρίμα και οι κοπέλε. Μην παίζει λοιπόν με τα συναισθήματα των ανθρώπων κάνοντα πειράματα, εφόσον εσύ δεν έχει ξεπεράσει τι εξαρτήσει σου κάνοντα κάποια ψυχοθεραπεία, γιατί έτσι θα καταστρέψει και τα παιδιά σου. Και πολύ καλά του λε. Με δική μου παρότριση παρακολουθούμασταν από ψυχολόγο για το καλό τη σχέση μα και των παιδιών σου, αλλά και πάλι πιεζό σου και αντιδρούσε. Ουσιαστικά δεν ήθελε να πηγαίνει στη ψυχοθεραπεία, αλλά πήγαινε για να δείξει ότι κάνει το δικό μου χατήρι. Δεν αναγνώριζε το πρόβλημά σου, οπότε δεν πίστευε και στη βοήθεια των ειδικών. Σίγουρα σου δόθηκε η ευκαιρία για έξι μήνε που είχαμε εμεί σχέση να ξεπεράσει την αρρώστια του διαζυγίου σου, αλλά και πάλι παραμένει εγκλωβισμένο στην αρρώστια των ενοχών αυτή που σου ξανακαταστρέφει τη ζωή σου. Να είσαι καλά και να μην παίζει με τα ανθρώπινα συναισθήματα. ...όταν δεν είσαι σίγουρος ή όταν είσαι σε σύγχυση ή όταν είσαι χάλια ψυχολογικά. Δεν σου φταίει κανείς παρά μόνο εαυτό σου και αυτόν να θεραπεύσεις πρωτίστως. Και το σ' αγαπώ είναι ιερό. Μην το και το ξεπουλάς έτσι. Πλήγωσες την καρδιά μου, πάτησες πάνω μου για να ξεπεράσεις το δικό σου χωρισμό... ...αραδιάζοντας τα τόσα σ' αγαπώ και υποσχέσεις. Και μάθει και κάτι. Όποιος αγαπάει όλα τα μπορεί και μένει μέχρι τέλους. Το σ' αγαπώ και φεύγω είναι ένα ψέμα και μια υποκρισία σου. Αυτή ήταν η επιστολή που έστειλε η φίλη στον πρώην της. Την είχα ανοίξει σε παράθυρο και τη διάβαζα. Έπαινα να δοκιμάσω αυτή τη διαφορά, να το διαβάζω από το κινητό, να την ανοίγω σε παράθυρο εδώ στην κάμερα. Φιλενάδα! Γλίτωσες! Γλίτωσες και πήρες και μια μαθηματάρα. Και ο λόγο που διάβασα την επιστολή σου είναι να πάρουμε και εμεί μαθήματα, οι υπόλοιπε και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, όπω πάρα πολύ σοφά του έχει γράψει στην επιστολή, δεν κάνουμε πειράματα πάνω σε ανθρώπου, ούτε σε ζώα κάνουμε πειράματα, γιατί ακόμη και τα ζώα πονάνε. Και οι άνθρωποι πονάνε και τα ζώα πονάνε. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι όταν γνωρίζουμε έναν νέο άνθρωπο και το gut instinct μας, η διέστησή μας, μας λέει ότι δεν κάνει για μας, ότι δεν κάνει για αυτό που λέει ότι κάνει, όπως στην περίπτωση αυτή σου λέει ότι κάνει για σχέση, ότι κάνει για γάμο, ότι θέλει να κάνει και άλλο παιδί και τέτοιε μπλε και φύκια και μεταξύ κορδέλες, έπρεπε να ακούσεις τη διέστησή σου και να φύγει μακριά. Δεν σε κατηγορώ που δεν άκουσες τη διέστησή σου, γιατί όπως σου έχω πει και προηγουμένως, όταν ερωτευόμαστε ή όταν έχουμε ανάγκη την αγάπη και τη συντροφικότητα και όπου πάμε και όπου βγούμε και όπου έρθουμε βρίσκουμε μπροστά μας ανθρώπους οι οποίοι θέλουν μόνο σεξ χωρίς δεσμεύσει. Και εμείς, πάμε, και, και εμείς θέλουμε σοβαρο, σοβαρή σχέση και θέλουμε γάμο και θέλουμε παιδί, άμα βρεθεί κάποιος που θα μας τα αυτά, έστω και αν φαίνεται από την αρχή ότι κάτι πάει χ, τύχη, πολλά χ, 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 μεγάλα χ, έτσι μεγάλα χ, δεν ακούμε τη διέστηση μα, δίνουμε τα μούτρα και τρώμε όχι μόνο το χρόνο μα, αλλά και τη ψυχική μα υγεία. Εδώ θα θυμηθώ μια άλλη ιστορία μια κοπέλα που δεν το έκανα βλόγ. Τη απάντησα όμω το mail τη τότε που το είχε στείλει γραπτό. Η οποία μου είπε το εξή. Ήμουν παντρεμένη, ήταν παντρεμένη η κοπέλα αυτή, σε μια σχέση η οποία ήταν πολύ δύσκολη με τον άντρα τη. Χαρακτήρισε τον άντρα τη να άρχισε. Αδιάγνωστο θα έλεγα. Όταν χώρισε, λέει, αναγκάστηκε να εργαστεί. Μέσα από την εργασία τη βρήκε πολύ ικανοποίηση. Περνούσε καλά στη δουλειά τη, ένιωθε καλά με τον εαυτό τη, ένιωθε καλά με την εργασία τη. Και έφτασε σε ένα σημείο στο οποίο ήταν πάρα πολύ καλά. Στη φάση εκείνη γνωρίζει έναν τύπο, ο οποίο ήταν και αυτό χωρισμένο, αλλά δεν ήθελε σχέση. Τη είπε ότι εγώ θέλω μόνο να περνάμε καλά. Και για μια σειρά ετών, αν δεν κάνω λάθος 5-6 χρόνια, είχαν σχέση, χαλαρή σχέση, του στυλ αυτή να μένει σπίτι της με τα παιδιά της, αυτός να μένει σπίτι του, να βλέπει τα παιδιά του τα Σαββατοκύριακα κλπ. Και να συναντιόνται κάποια βράδια, να βγαίνουν μαζί κάποιες φορές, αλλά όχι συγκατοίκηση, όχι σοβαρή σχέση, όχι αραβόνας, όχι γάμος. Σε αυτή τη σχέση η γυναίκα αυτή μου έγραψε ότι ένιωθε πάρα πολύ καλά ό,τι ένιωθε ότι έχει από εκείνη τη σχέση το κομμάτι το ερωτικό και το συναισθηματικό και ότι είχε και όλο τη το χρόνο να ασχοληθεί με τα παιδιά τη και με τον εαυτό τη και με τι φίλε τη και όλο τη το χρόνο να αφιερωθεί στη δουλειά τη κλπ. κλπ. Σε κάποια φάση αρρώστησε αυτή η κοπέλα. Όταν αρρωστούμε, γινόμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι. Και βγαίνουν στην επιφάνεια κάποιε αδυναμίε ή ευαλωτότητε μα που μπορεί να μην τι έχουμε υπόψη μα. Σε εκείνη τη φάση, τάβαλε με τον τύπο με τον οποίο είχαν, ε, είχαν σχέση, η οποία ήταν με τον τρόπο που περιέγραψα και ε, το διέλυσα. Το διέλυσα και μπήκε σε κάποιες ιστοσελίδες γνωριμίων, γνώρισε κάποιον άλλον, ο οποίος φαινόταν να ήταν όπως τον ήθελε. Να θέλει σχέση, να θέλει συγκατοίκηση, να θέλει γάμο, να θέλει σοβαρότητε. Πολύ σημαντικό να το τονίσω ότι ήταν μετά που αρρώστησε. Ευτυχώ πέρασε, ξεπέρασε την περιπέτεια της υγεία της, αλλά της είχε μείνει αυτή η ευαισθησία. Και ξεκινάει τη σχέση με αυτόν τον καινούριο. Αυτός ο καινούριο ε, είναι ε, για ένα χρόνο πάρα πολύ εντάξει. Και μετά τη λέει: Θέλω να μετακομίσουμε και να έρθει να ζήσει εδώ που μένω, στο χωριό μου, να φύγει από την πόλη που ζει με τα παιδιά σου. Αυτή του λέει: Δεν γίνεται να φύγω από την πόλη που μένω με τα παιδιά μου, γιατί τα παιδιά μου πάνε σχολείο, έχουν του φίλου του εδώ κλπ. κλπ. Δεν γίνεται να φύγω. Αυτό να τη λέει: Εγώ δεν έρχομαι στην πόλη. Και τελικά φτάσανε στο σημείο να τη πει ότι δεν θέλει να κάνει και σχέση και να διαλυθούν όλα. Και τώρα να νιώθει η ίδια στενοχωρημένη και να λέει τι έχω κάνει λάθος τι έχει πάει χεί. Το πρόβλημα και σε, αυτή, και σε αυτή την κοπέλα που σας είπα την ιστορία της τώρα χωρίς να διαβάσω την επιστολή της, αλλά και στη φίλη που έστειλε αυτό το γράμμα στον πρώην της, το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι θέλουμε μια σοβαρή σχέση και επιλέγουμε σύντροφο με βάση το αν αυτός λέει πως θέλει σοβαρή σχέση. Τώρα για την γυναίκα τη Δεύτερη, η οποία είχε και τα παιδιά τη, ήταν διαζευγμένη, είχε και τα παιδιά τη και την καριέρα τη, δεν χρειαζόταν το γάμο. Δεν είχε, κάτι να, δεν είχε κάτι να την πιέζει ώστε να πρέπει να παντρευτεί. Άρα, ε, αν δεν αρρωστούσε και αν δεν ε, ένιωθε ευαλωτότητα και να ενοχληθεί που δεν τη συμπαραστάθηκε επαρκώ ή τέλο πάντων με τον τρόπο περίμενε ο φίλο τη, με τον οποίο στα έξι χρόνια που είχαν σχέση, ένιωθε καλά μαζί του. Ήταν καλ... Νιώθε καλά σε, το... σε εκείνη τη... τη συνθήκη του να είναι αυτή στο σπίτι με τα παιδιά της, αυτό στο σπίτι του με τα παιδιά του και να έχουν τη μεταξύ του επικοινωνία όπω την είχαν, ε, δεν θα χώριζαν. Δεν θα χώριζαν και δεν θα είχαν αυτά τα θέματα. Ε, δεν είχε ανάγκη αυτή η κοπέλα να παντρευτεί ή να συγκατοικήσει. Η πρώτη κοπέλα αυτή που γράφει την επιστολή, που είναι γύρω στα 40, είπαμε, δεν έχει παιδιά, δεν είχε παντρευτεί ξανά. Οπότε είχε ανάγκη. Και να παντρευτεί και να έχει μια σχέση η οποία να είναι ολοκληρωμένη και ολοκληρωτική. Γιατί άμα δεν έχει παιδιά και έχει μόνο τη δουλειά σου, έχει χρόνο, βεβαίω έχει χρόνο. Δεν έχει προβλήματα, άμα δεν έχει παιδιά, γιατί ε, πολύ ορθά λε: Εγώ δεν είχα προβλήματα και εσύ είχε προβλήματα. Όμω, έχει ε, χρόνο και είσαι διατεθειμένη να κάνει μια σχέση που να είναι δικιά σου και να είσαι δικιά του και να είσαι το ένα μαζί με τον άλλο. Οπότε το γεγονό ότι προχώρησε μαζί του επειδή σου υποσχέθηκε πω θα αλλάξουν τα πράγματα, πω θα σταματήσει να είναι το δουλάκι τη πρώην, πω θα σταματήσει να είναι οικιακή βοηθό, ο καθαριστή, ο ψωνιστή, δεν ξέρω τι άλλο ήταν τη πρώην του, δεν μου έχει δώσει πληροφορίε ούτε και με ενδιαφέρον. Και ότι θα σταματήσει να άγεται και να φέρεται από τη χειριστικότητα τη πρώην άκουσε αυτέ τι υποσχέσει επειδή στην ουσία σου άρεσαν αυτό που είπε με το στόμα, Θέλω να είμαι εσύ η γυναίκα μου, θέλω να είσαι η κυρία Τάδε, να πάρει το όνομά μου και να κάνουμε μαζί παιδί. Ακούμε το ενστιχτό μα. Δεν δεχόμαστε να φορτωθούμε τα προβλήματα κανενός. Αν εσύ φίλε να αυτόν τον τύπο, τον χωρισμένο, με διαζύγιο, ο οποίος όμως ακόμη άγεται και φέρεται από την πρώην του, αν εσύ τον γουστάριζες ως άντρα, και δεν τον έβλεπε ω σοβαρό ερωτικό σύντροφο, ως πιθανό ερωτικό σύντροφο, θα μπορούσε αυτού του έξι μήνε μαζί του να περάσει αρκετά καλά και μετά να πει. Δεν μου κάνει, σταματάω. Αλλά τι λέω τώρα, αφού σεξουαλικά προβλήματα. Α, δηλαδή, παρέβλεψε και τα σεξουαλικά προβλήματα και τα ψυχολογικά προβλήματα και τα συναισθηματικά προβλήματα. Γιατί για να γίνει παντρεμένη με παιδί, που το παιδί σου να έχει έναν πατέρα ο οποίο να είναι τόσο αδύναμο χαρακτήρ, χρειάζεται να συγκρατιόμαστε. Να συγκρατιόμαστε και να μην ξεπουλούμαστε τόσο εύκολα. Υπάρχει μια κυπριακή παροιμία που λέει εγώ στραβώνω και πουλώ και, και αγόραζε. Που σημαίνει εγώ σε τυφλώνω για να πουλήσω, δηλαδή σου πουλάω παραμύθια για να αγοράσεις αυτό που σου πουλάω, εσύ άνοιγε τα μάτια σου και μετά να αγοράσεις. Να ξέρουμε ποιες είμαστε ποιοι είμαστε, να ξέρουμε τι θέλουμε και να μην κάνουμε εκτόσεις. Και καλύτερα να μην είμαι παντρεμένη να μην έχω παιδί παρά να είμαι κακό παντρεμένη και κακό συντροφευμένη. Ή να είμαι σε μια σχέση με έναν άνθρωπο που λέει ότι με αγαπάει και μπορεί να το πιστεύει κιόλα. Λέει ότι θα λύσει τα προβλήματα, αλλά δεν θέλει και δεν μπορεί και ίσω δεν έχει και τι δυνάμει να λύσει τα προβλήματα. Έχουμε πέσει πολλέ γυναίκε σε αυτή την παγίδα. Να γίνουμε ψυχολόγε κάποιου ο οποίο έχει ξεφύγει ή δεν έχει ξεφύγει από έναν κακοποιητικό γάμο και να τραβάμε εμεί τα προβλήματα του άλλου. Ο οποίο ε, χώρισε ε, και δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Μακάρι να είχαμε δυνάμει να διαχειριζόμασταν του δικού μα χωρισμού, όχι να αναλαμβάνουμε και ξένου χωρισμού. Αυτέ είναι οι σκέψει μου, αυτέ είναι οι απόψει μου. Εξακολουθώ να πιστεύω αυτό που είχα γράψει και στο βιβλίο με ανατομία μια γυναίκα, ότι αυτή η επιθυμία που έχουμε για γάμο μα τυφλώνει, οι γυναίκε κυρίω, και κάποιοι άνδρε έχουν επιθυμία για γάμο, αλλά κυρίω οι γυναίκε έχουν. Και καλά, κάνουμε να το ξαναδιαπραγματευτούμε αυτό το πράγμα, όχι να γίνουμε εναντίον του γάμου, αλλά να γίνουμε εναντίον του γάμου για το γάμο, τη σχέση για τη σχέση. Το να, να μην μπαίνουμε σε μια σχέση με κάποιον, επειδή ή κάποιαν, επειδή μα λέει: Εγώ θέλω σοβαρή σχέση μαζί σου και εγώ θέλω να κάνω γάμο και εγώ θέλω να κάνω παιδί, και να μην βλέπουμε. Μ' αρέσει αυτό ο άνθρωπο, το γουστάρω, με εξητάρει, ερωτικά τα βρίσκουμε, είναι οκ. Okay. Γουστάρω εγώ με αυτόν τον άνθρωπο ή κάνω εκπτώσεις επί εκπτώσεων για να βρεθώ παντρεμένη με παιδί. Να μας λείπει. Και το έχουμε πει και άλλες φορές ότι στην εποχή μας υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να αποκτήσει μια γυναίκα παιδί. Δεν είναι ανάγκη να παντρευτεί. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Πρέπει να το συζητήσουμε σε ένα vlog ξεχωριστά. Φιλιά.